Το έχω στα χέρια μου προηγούμενες δηλώσεις τελεχών σας που λένε άλλα, δεν λένε το ραδιοτηλεοπτικό, λένε η διαδικασία θα γίνει από το μηδέν. Η διαδικασία θα γίνει από το μηδέν. Δεν προκαταλαμβάνει τότε το ραδιοτηλεοπτικό. Για να μου πείτε τι λέει κάποιος, γιατί δεν την έχω μπροστά μου αυτή τη δήλωση. Ναι. Εγώ ξέρετε τι δηλώσεις έχω μπροστά μου, κύριε Στραβελάκη. Ναι. Τις δηλώσεις του Πατακού ως υπεύθυνου τύπου της δικτατορίας. Αν τις πάρετε και τις βάλετε δίπλα στις σημερινές δηλώσεις, θα πάθετε τέτοιο σοκ. Τα ίδια ακριβώς. Το παλιό κάνει τους τελευταίους τους σπασμούς. Πολεμάμε τα συμφέροντα. Τα ίδια ακριβώς που έλεγε η Χούντα για να κοιμίζει το λαό. Γιατί τα λέει αυτά, γιατί κόβονται αύριο οι επικουρικές συντάξεις. Πάντως, κυρία Βούλτεψη, το έχετε ξαναπεί στην εκπομπή μου. Όποτε μιλάμε και μιλάτε στο Real FM, συγκρίνετε την κυβέρνηση που είναι δημοκρατικά εκλεγμένη και έχει την ψήφο των πολιτών με τη Χούντα. Ο Πατακός είχε πει το καλύτερο και ο Παπαδόπουλος. Και τι ήταν ο Πατακός δημοκρατικά εκλεγμένος. Συγκρίνεται από το λαό γιατί είχε κάνει το δημοψήφισμα. Ελάτε τώρα, συγκρίνετε. Συμμετείχατε στις εκλογές, είχατε ένσταση για την ομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας. Δεν έχει δώσει την ψήφο του ο λαός για να εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα ο λαός του αρέσει που του κόβονται οι επικουρικές. Αυτό είναι άλλο. Άλλο αυτό και άλλο την Χούντα η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω ότι οι κινήσεις τους να περιορίζουν τα μέσα ενημέρωσης και οι δηλώσεις τους, και σας έδωσα παραδείγματα, το παλιό Σπαρταρά κάνει τους τελευταίους τους σπασμούς, έλεγε η δικτατορία, είναι ίδιες. Αν εσείς τώρα θέλετε να μου πείτε ότι δεν είναι ίδιες, δεν γίνεται. Να μου πείτε ότι κακώς μου φέρνει στο νου, εμένα φέρνει στο νου. Τι να κάνω, κύριε Στραβελάκη. Ναι.